Καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ, ό,τι ώρα και να βλέπετε αυτό το βίντεο. Αρχικά σας εύχομαι μία καλή χρονιά, ένα χαρούμενο 2020. Ελπίζω να υπάρχει υγεία για όλους. Πραγματικά αυτό είναι ο νούμερο ένα στόχος και η νούμερο ένα ευχή. Πώς βλέπετε και από τον τίτλο του βίντεο, το οποίο δεν έχω σκεφτεί ακόμα πώς θα το βάλω. Θα το βάλω resolutions, θα το βάλω review του 2019, δεν έχω καταλήξει ακόμα, μπορώ να τα βάλω και τα δύο. Ο στόχος μου σε αυτό το βίντεο είναι να σας μιλήσω για πώς πήγε για εμένα το 2019 και τι μου έχει μάθει αυτός ο χρόνος. Ας αρχίσω λοιπόν για το πώς πήγε το 2019 για εμένα. Το 2019 ε, το ξεκίνησα με αρκετή αισιοδοξία όπως κάθε έτος και όπως θα έπρεπε όλοι να ξεκινάμε το κάθε έτος και την κάθε ημέρα μας με αισιοδοξία και θετικότητα. Ε, ήταν μια χρονιά η οποία ήταν δύσκολη και περίεργη... ...σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές που είχα... ...από την άποψη ότι έδινα ξανά πανελλήνιες. Ήταν λίγο περίεργο να διαβάζω πούμε, για δεύτερη χρονιά τέτοια πράγματα... ...αλλά για χάρη του στόχου ήταν κάτι το οποίο ε, με έμαθε να έχω περισσότερη υπομονή... ...να θέτω πιο σωστά τις προτεραιότητές μου. Σε αυτή λοιπόν την στιγμή όπου μπαίνει το 2019 έχω βάλει ως προτεραιότητα το διάβασμα των Πανελληνίων για δεύτερη φορά και έχω στο μυαλό μου ότι νίκη πρέπει να ε, τα βάλεις κάτω, να ξεκαθαρίσεις τι θέλεις προφανώς και δίνοντας ξανά ξέρεις τι θέλεις αλλά ενώ να πάρεις δραστικά μέτρα για να πετύχεις αυτό που θέλεις γιατί όταν δεν έχεις έναν ολοκληρωμένο στόχο και γενικότερα να, κάν, να, πω κάνεις μια δουλειά τσαπατσούλικα ε, το πιο πιθανό είναι ή να μην πετύχει ο στόχο σου ή να πετύχει εν μέρη ή μπορεί και καθόλου τέλο πάντων οπότε έκατσα κάτω και λέω ότι ξέρεις κάτι πρέπει να τα βάλεις ένα ένα στη θέση του όλα και να πάρεις μια βαθιά ανάσα είναι ένας νέος χρόνος και να πετύχεις αυτά που θέλεις έτσι λοιπόν και έκανα Έγραψα σε ένα τετράδιο όσο περίεργο και να σας φαίνεται. Μερικούς στόχους που είχα για το 2019 και ένας από αυτούς ήταν να περάσω στη Μεευτική στις Πανελλήνες. Ο λόγος λοιπόν που έδινα ξανά ήταν για την σχολή της Μεευτικής. Οπότε έκατσα κάτω και είπαμε πολύ ψυχραιμία ότι εφόσον μπήκε σε αυτό θα κάτσεις, θα διαβάσεις και θα το καταφέρεις. Πολλές φορές πέρασε από το μυαλό μου η σκέψη ότι μήπως κάνω λάθος, μήπως, δεν, μήπως θα έπρεπε να συνεχίσω να, 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 κάνω την επιλογή να συνεχίσω στη σχολή που ήμουν, που είχα περάσει πέρσι. Αλλά μόλις ας πούμε λίγο σκεφτόμουν ότι ίσως επέλεγα να κάνω κάτι το οποίο δεν με γεμίζει, αμέσως ε, πανερχόμουν γρήγορα στο στόχο και έλεγα ότι ξέρει κάτι, πρέπει να συγκεντρωθείς, πρέπει ε, να διαβάσεις και όλα τα συναφή. Πανελής για μένα είναι κάτι πάρα πολύ αστείο, ε, καθώς είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορώ να πάρω καθόλου σοβαρά, το γεγονό ότι μας μαζεύουν σε μια τάξη και γράφουμε πράγματα άσχετα, εντελώς, εντελώς άσχετα από αυτά που θα ακολουθήσουμε στο μέλλον. Αλλά anyways, το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο άλλη στιγμή, άλλο βίντεο. Καθώς λοιπόν τελειώνει αυτή η εμπειρία με αυτή την ανάσα που πήρα στην αρχή της χρονιάς, την έβγαλα κιόλα τον Ιούνιο του 19 και ελπίζα κάνοντας έναν, δύο, πέντε, δέκα χιλιάδες σταυρούς ότι θα πάει καλά. Περνάει το καλοκαίρι, ήρεμα, όμορφα, ωραίες στιγμές και έρχεται, έρχεται η στιγμή των αποτελεσμάτων. Εγώ τώρα 10 κεφαλικά ανυπομονώ να δω τι έγινε, πώς πάει το πράγμα, πού θα, θα είμαι, πού θα πάω. Και είναι τέλος πάντων ναι. να, μας, να βγουν τα αποτελέσματα κατά τις 11 η ώρα και εγώ μπαίνω κατά τις 10 και κάτω, 10 και 10 πρέπει κάπου εκεί να ήταν και βλέπω ότι έχουν βγει τα αποτελέσματα. Πατάω το όνομά μου, πατάω τον κωδικό μου και βλέπω ότι έχω περάσει με ευτική στη Θεσσαλονίκη. Το διανοείστε, με ευτική στη Θεσσαλονίκη. Ο στόχος ο οποίος είχα θέσει έγινε επιτέλους πραγματικότητα. Και εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι ε, για μένα ένας στόχος είναι 90% προσπάθεια, που στην προκειμένη περίπτωση ήταν το διάβασμα, και 10% τύχη. Πρέπει 90% να βάλεις τον καλύτερό σου εαυτό και να δώσεις ό,τι έχεις για αυτό που θέλεις, γιατί ουσιαστικά είναι κάτι που κάνεις για σένα, και 10% να υπάρχει μια τύχη. Εμένα την πρώτη φορά, άντε μπορώ να πω ότι δεν έδωσα καν το 90% αλλά αυτό το 10% της τύχης δεν υπήρχε πουθενά. Τέλος πάντων αυτή τη φορά μάλλον ποιος ξέρει υπήρχε και συνέβη ό,τι συνέβη. Είδα διάφορα βίντεο, είδα διάφορους ανθρώπους, είδα διάφορα περιστατικά που προσπαθούν να ε, δείξουν, ειδικά τώρα στο τέλος της χρονιάς, όλοι πλακώνονται να κάνουν βάλτε στόχο για το 20 και ε, να τρώτε υγιεινά, να τρώτε ξέρω εγώ, κάγκελα, να τρώτε μανταλάκια, δεν ξέρω. Mm. Τα resolutions είναι κάτι που, τα resolutions μάλλον, οι το to-do list, τα goals του καθενός είναι να τα κάνεις καθημερινά. Κάθε πρωί που ξυπνάς, να έχεις έναν στόχο και να τον φέρνεις εις πέρας από τον πιο απλό στόχο μέχρι και τον πιο δύσκολο. Για παράδειγμα, να πεις ότι εγώ σήμερα το πρωί, μάλλον αύριο το πρωί, όπως θα κανονίσει ο καθένας, θα ξυπνήσω και θα σιδερώσω δέκα ρούχα. Μετά θα πλένω τα πιάτα και μετά θα μου μαγειρέψω να φάω. Μερικοί απλή στόχοι. Θα ξεκινήσω να μαθαίνω μια νέα γλώσσα. Θα ξεκινήσω να μαθαίνω ένα ενός skill ή και λίγο πιο δύσκολους στόχους. Θα κόψω μια κακή συνήθεια ή θα σταματήσω να κάνω κάτι που ίσως βλάπτει κάποιον άνθρωπο. Με λίγα λόγια αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι στόχοι είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να κάνουμε στο τέλος κάθε χρονιάς γιατί στην τελική σήμερα είναι Τετάρτη, Τρίτη, σήμερα είναι Τρίτη και αύριο θα είναι Τετάρτη. Είναι απλώ μία μέρα και ένα έτος το οποίο αλλάζει. Αλλά στην τελική είναι άλλη μία μέρα. Άλλη μία μέρα που θα ξυπνήσει, άλλη μία μέρα που έχει έναν στόχο, άλλη μία μέρα που πρέπει να συνεχίσεις να ζει με θετικότητα, με αισιοδοξία και να φέρεις τα πράγματα ει πέρα. Εδώ. Αυτό λοιπόν που ήθελα να σας μεταδώσω είναι ότι για να θέσει κάποιο αυτού του στόχου και για να μπορέσει να του πετύχει, χρειάζεται να έχει υγεία. Και όταν λέω να έχει υγεία, δεν εννοώ μόνο τη σωματική, η οποία είναι προπόθεση για να μπορέσουμε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο, αλλά εννοώ και την ψυχολογική υγεία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνετε κάθε ημέρα είναι να φροντίζετε να ξυπνάτε με καλή διάθεση, να είστε εσεί καλά. Δηλαδή. Ξύπνα και χαμογέλα, χωρίς λόγο. Ε, είναι κρυπή, δεν ξέρω, πάνε στον καθρέφτη και χαμογέλα. Ή πες ένα καλό λόγο, αν, είσαι, αν μένεις με κάποιον πες ένα καλό λόγο. Πάρε τηλέφωνο τα αγαπημένα σου άτομα και πες σε ένα καλημέρα. Ξεκίνα τη μέρα σου θετικά και από εκεί και πέρα θα μπουν όλα σε μια σειρά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like μια εγγραφή στο κανάλι και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!